Θα σας πω μία από τις χειρότερες ιστορίες που έχω ζήσει στα Μελίσια, μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Και όχι από τα Μελίσια, παιδιά, αλλά από άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί πολλές φορές που μπορούν να σου κάνουν κακό. Ήτανε μια ωραία καλοκαιρινή ημέρα με φουλ ζέστη, παιδιά, και δούλευα ακατάπαυστα στα Μελίσια. Κάποια στιγμή, περνώντας οι ώρες, είχα φτάσει προς το τέλος των Μελισσιών, δηλαδή η είσοδος από το κτήμα είναι εκεί και τα Μελίσια πηγαίνουν προς τα πέρα. Οπότε εγώ, καθώς δούλευα, είχα απομακρυνθεί πάρα πολύ από την είσοδο του κτήματος. Εδώ, για να σας περιγράψω και να καταλάβετε την κατάσταση, παιδιά, είναι ένα μέρος που δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, δηλαδή είμαι μόνος μου, δουλεύω μόνος μου και αν χρειαστώ βοήθεια δεν υπάρχει πραγματικά κανένας. Καθώς λοιπόν έκανα τις μελισσοκομικές μου εργασίες, σε μια στιγμή ακούω μια φωνή, μια πολύ περίεργη φωνή όμως, σαν κάποιος να με ζητούσε. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, μόλις άκουσα αυτή τη φωνή, πραγματικά τρόμαξα, γιατί δεν υπάρχει κανένας εδώ στο κτήμα που να μπορεί να με χρειαστεί κάτι. Και καθώς σηκώθηκα, παιδιά, μέσα από ένα θάμνο κυριολεκτικά που ήμουνα εκείνη τη στιγμή, βλέπω ένα κεφάλι, ένας μαύρος, ο οποίος είχε πετάξει το κεφάλι του προς τα πλάγια και μόλις με είδε μαζεύτηκε προς τα πέρα. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, πραγματικά μου κόπηκε το αίμα, γιατί καθώς τον είδα και κρύφτηκε, φαινότανε σαν να έκλαιδε εκείνη τη στιγμή. Κατευθείαν μόλις κατάλαβα, αντιλήφθηκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος μέσα στο κτήμα και τόση ώρα μπορεί να ήταν δίπλα μου, έτρεξα γρήγορα, γιατί, παιδιά, στην είσοδο από το κτήμα είχα παρατημένο το αμάξι και με τα κλειδιά στη μηχανή. Καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορούσα να έχω πάθει. Τρέχω λοιπόν μπρος ολοταχώς να δω τι συμβαίνει και διαπιστώνω, παιδιά, ότι ήταν δύο άνθρωποι, δύο γύφτη ήταν, δεν ξέρω τι εθνικότητας μπορεί να ήταν. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει εκείνη τη μέρα για να κλέψουνε. Εγώ εκείνη τη στιγμή, εντωμεταξύ, είχα αυτό το εργαλείο στα χέρια μου, το οποίο βέβαια το είχα για να δουλεύω στα Μελίσια, αλλά καθώς το είχα στα χέρια μου εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι έχω και κάτι να αμυνθώ σε περίπτωση που μου επιτεθούν. Το πρώτο πράγμα που είπα, παιδιά, ήταν τι κάνετε εδώ. Κάπως έτσι αντέδρασε εκείνη τη στιγμή και μάλιστα το είχα καταγράψει και σε βίντεο, γιατί τραβούσα εκείνη τη στιγμή ένα βιντεάκι στα Μελίσια. Τη συγκεκριμένη στιγμή, παιδιά, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν γύρω από το αμάξι μου και δεν έφευγαν. Εκείνη τη στιγμή, μην έχοντας τι να πει, ο ένας από τους δύο μου λέει: μήπως, φίλε, έχεις νερό? Και ο άλλος, ο δεύτερος δηλαδή, ήτανε σε μια μεριά ακριβώς από πίσω μου, δηλαδή δεν ήτανε μαζί να πεις ότι θα ζητούσαν νερό. Εγώ πήγα προς την όπισθεν. Εγώ, παιδιά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι μην μου κλέψουν τίποτα από τα αμάξι. Αλλά ευτυχώς, παιδιά, είχα δίπλα τα Μελίσια και συγκεκριμένοι, όπως τους έκοψα, φοβήθηκαν τις κυψέλες στα Μελίσια που ήταν ανοιγμένα εδώ πέρα και φουλ μέλισσες και όλα τα σχετικά. Και έφυγαν τελικά. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, τρόμαξα τόσο πολύ που έκανα να συνέλθω αρκετή ώρα. Μπορεί να σας το περιγράφω και να μην το καταλάβατε ακριβώς όπως έγινε, αλλά ήταν πραγματικά τρομακτικές οι φάτσες τους. Δηλαδή, άμα τους βλέπατε, θα λέγατε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτώσει και 10 ανθρώπους πραγματικά. Καθώς μετά γύρισα στο σπίτι, παιδιά, είπα αυτή την περιπέτεια που είχα στη μητέρα μου και στον πατέρα μου, οι οποίοι τρόμαξαν πραγματικά, γιατί ξέρουν ότι εδώ δουλεύω μόνος μου στα Μελίσια. Και καθώς τους είπα την ιστορία, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είχαν έρθει να κλέψουν κάποιον ηλικιωμένο, π.χ. αν δεν ήμουνα εγώ που είχα και το σίδερο στο χέρι και ήμουνα και στα Μελίσια, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, βλέποντας τα Μελίσια, κομπλάρισαν λίγο και στη συνέχεια, βλέποντας ότι είμαι και νέος, έχω και ένα σίδερο στο χέρι, φοβήθηκαν και γι' αυτό πήγανε προς την όπισθεν και φύγανε από το κτήμα. Αξίζει να σας πω, παιδιά, ότι είχαν έρθει με αμάξι, ο οποίος δρόμος βγαίνει σε αδιέξοδο εδώ πέρα. Δηλαδή, υπάρχω μόνο εγώ και άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έρχεται συχνά στο κτήμα του. Οπότε, ο λόγος που ήρθανε με το αμάξι τους εδώ ήταν για να κλέψουν ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ψάχνανε κτήματα με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ικανότητα να αμυνθούν. Κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα επόμενο. Γεια σας.